Καλησπέρα. Παρακολουθείτε την εκπομπή του Β, του πιο πετυχημένου περιοδικού για την υγεία και την ευζοία στην Ελλάδα. Και σήμερα θα μάθουμε πώς θα ζήσουμε τη ζωή στα καλύτερά της. Κάνουμε πιλάτες για να αποκτήσουμε δυνατό σώμα και πνευματική διάβγεια. Φτιάχνουμε την πιο νόστιμη ρώσικη σαλάτα και μυστικά ομορφιάς που αξίζει να υιοθετήσετε για να έχετε μία όμορφη και λαμπερή επιδερμίδα. Β. Η ζωή στα καλύτερά της. Ο υψηλός δείκτης μάζας σώματος, καθώς και η φαρδύτερη μέση στην ηλικία των 60 ετών, ευνοεί την εγκεφαλική γύρανση. Η έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Neurology υποστηρίζει ότι αυτοί οι δύο παράγοντες επηρεάζουν και αυξάνουν την ηλικία του εγκεφάλου, τουλάχιστον κατά μία δεκαετία. Οι άνθρωποι με μεγαλύτερη μέση και υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν λεπτότερο εγκεφαλικό φλοιό, κάτι που σημαίνει πως η παχυσαρκία συνδέεται με τη μειωμένη ποσότητα φαιάς ουσίας στον εγκέφαλο. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι οι άνθρωποι, χάνοντας βάρος, έχουν τη δυνατότητα να προλαμβάνουν γνωστικά προβλήματα και προβλήματα μνήμης που σχετίζονται με την αύξηση της ηλικίας. Η Κρίση Σέλα έχει περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο followers στο Instagram, οι οποίοι εμπνέονται από τον υγιεινό τρόπο ζωής της και την αγάπη της για τη γυμναστική. Η 24χρονη έχει το δικό της fitness κανάλι στο YouTube και αποτελεί πραγματική πηγή έμπνευσης. Γνωρίστε τη μέσα από το βίντεο που ακολουθεί. Μερικά κορίτσια προτιμούν να κλωτσάνε την μπάλα από το να παίζουν με κούκλες. Η Κρίση Σέλα είναι ένα από αυτά. Πριν από ένα χρόνο πήρε το πτυχίο της από τη νομική, παρόλο που η πραγματική αγάπη της είναι η γυμναστική. Το πάθος της για το χώρο του fitness ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των σπουδών της. Η ενασχόλησή της με τη γυμναστική της άνοιξε νέους δρόμους στην ευζοία και την προσωπική της ευτυχία που μέχρι τότε αγνοούσε. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δείχνει τις ασκήσεις που ακολουθεί για να σμιλέψει το καλλίγραμμο κορμί της. Αλλά δεν διστάζει να αποκαλύψει και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ορισμένες φορές να ανταποκριθεί στις απαιτητικές προπονήσεις της. Η Κρίση Σέλα μας προτρέπει να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και να φροντίσουμε το σώμα μας μέσω της γυμναστικής. Η κατανάλωση τουλάχιστον 3 μερίδων ψαριού την εβδομάδα μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του εντέρου, σύμφωνα με νέα έρευνα. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το Διεθνές Γραφείο Έρευνας για τον Καρκίνο εξέτασαν τις διατροφικές συνήθειες 476.160 ατόμων. Από αυτούς, οι 6.291 παρουσίασαν καρκίνο του εντέρου μέσα στα επόμενα 15 χρόνια από τότε που διεξήχθη η έρευνα. Βρέθηκε ότι εκείνοι που έτρωγαν 359 γραμμάρια ψάρι την εβδομάδα είχαν 12% μικρότερο κίνδυνο να εκδηλώσουν καρκίνο του εντέρου, συγκριτικά με εκείνους που έτρωγαν λιγότερα από 64 γραμμάρια. Οι μελετητές διερεύνησαν τα αίτια των ευεργετικών επιδράσεων του ψαριού, καταλήγοντας ότι τα ψάρια περιλαμβάνουν ορισμένα λιπαρά οξέα, τα οποία προστατεύουν τον οργανισμό και προλαμβάνουν τις φλεγμονές. Αυτή ίσως είναι και η εξήγηση για τη μείωση του κινδύνου για καρκίνο του εντέρου. Έχει ανακηρυχθεί ως μία από τις πιο ισχυρές παρουσίες στο χώρο της ομορφιάς, ως μία από τις προσωπικότητες που έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στο διαδίκτυο και έχει κερδίσει μία θέση στη λίστα με τις πιο πλούσιες αυτοδημιούργητες γυναίκες στην Αμερική. Γνωρίστε τη Χούντα Κατάν στο βίντεο που ακολουθεί. Παράτησε τη δουλειά της στα οικονομικά και κατάφερε να στήσει μια βιομηχανία δισεκατομμυρίων. Η Χούντα Κατάν είναι μία από τις πιο πλούσιες αυτοδημιούργητες γυναίκες στην Αμερική, σύμφωνα με τη λίστα του Forbes για το 2019. Όλα ξεκίνησαν το 2010, όταν η Ιρανικής καταγωγής μακιγιές ξεκίνησε το δικό της blog, με όνομα Huda Beauty, στο οποίο δημοσίευε make-up tutorials και συμβουλές μακιγιάς. 3 χρόνια μετά, ίδρυσε τη δική της εταιρεία καλλυντικών, με την ίδια ονομασία,
ενώ παράλληλα δημιούργησε τον πιο διάσημο λογαριασμό με μακιγιάζ στο Instagram, με τους follower της να ξεπερνούν τα 35 εκατομμύρια. Και όλα αυτά χωρίς να έχει δώσει ποτέ λεφτά για διαφήμιση, όπως έχει δηλώσει. Η ομοιότητά της με την Kim Kardashian δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Ωστόσο, η Κατάν ήταν αυτή που αποτέλεσε πρότυπο για την Kardashian, η οποία έκανε διάσημες τις ψεύτικες βλεφαρίδες της σειράς Huda Beauty. Κάνοντας συστηματικά ασκήσεις πιλάτες, αποκτάτε καλύτερο έλεγχο του σώματος, βελτιώνετε τη σωματική στάση και την αναπνοή, προλαμβάνετε ή απαλύνετε μυοσκελετικούς πόνους, νιώθετε περισσότερη ευεξία και αναβαθμίζετε ποιοτικά την καθημερινότητά σας. Είτε είστε οπαδός του, είτε σκοπεύετε να ξεκινήσετε, εμείς έχουμε μαζί μας την γυμνάστρια καθηγήτρια πιλάτες Ευρυδίκη Καραγιάννη, η οποία θα μας εξηγήσει γιατί είναι καλό να βάλουμε αυτού του είδους την άσκηση στην καθημερινότητά μας. Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Καλησπέρα, Ζωή. Αρχικά, πες μας τι είναι το πιλάτες. Ωραία. Το πιλάτες είναι μια αυτοβιωματική μέθοδος εκγύμνασης, η οποία δημιουργήθηκε από τον Γιώζεφ Πιλάτες. Ο Γιώζεφ Πιλάτες ήταν ελληνογερμανικής καταγωγής. Γεννήθηκε στη Γερμανία και όταν ήταν περίπου 45 χρονών, αποφάσισε να μεταναστεύσει στην Αμερική, όπου και εκεί γύρω στο 1925 άνοιξε το πρώτο στούντιο Πιλάτες στη Νέα Υόρκη. Οπότε έτσι καταλαβαίνουμε ότι η μέθοδος μετράει περίπου 100 χρόνια ζωής. Το Πιλάτες έχει πολλές αντιθέσεις. Ας πούμε, μπορεί να είναι ταυτόχρονα αρκετά σκληρό, αλλά και πολύ αιθέριο. Mm-hmm. Μπορεί να είναι απλό, αλλά και πολύπλοκο. Οπότε κάπως έτσι όλοι οι ασκούμενοι, ή μάλλον οι περισσότεροι, από την αρχή καταλαβαίνουν, το βιώνουν και το κάνουν δικό τους και μπορούν και βλέπουν τα αποτελέσματα. Εξάλλου, αν πάρουμε και τα λεγόμενα του ίδιου του Πιλάτες, στα πρώτα 5 μαθήματα ένας ασκούμενος αρχίζει και νιώθει τη διαφορά στο σώμα του, mm-hmm. στα 10 αρχίζουν και το βλέπουν και άλλοι. Και στα 20 αρχίζεις και νιώθεις ότι έχεις ένα εντελώς διαφορετικό σώμα. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πες μας, σε τι μας βοηθάει. Το Πιλάτες μας βοηθάει πάρα πολύ σε πολλά πράγματα, όπως ανέφερες και εσύ στην αρχή. Αρχικά μας βοηθάει στη σωστή στάση του σώματος, δηλαδή στην ορθοσωμία. Μας βοηθάει στην ισορροπία, μας βοηθάει στην ευληγησία, βοηθάει στην κινητικότητα των αρθρώσεων, όπως ας πούμε του ώμου, της σπονδυλικής στήλης ή της λεκάνης. Βοηθάει και στη σταθεροποίηση όλων αυτών. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε λίγο και το κομμάτι της αναπνοής του Πιλάτες, mm-hmm. η οποία είναι πολύ σημαντική. Κατά τη διαδικασία του μαθήματος χρησιμοποιούμε μια συγκεκριμένη αναπνοή, η οποία μας βοηθάει να αυτοσυγκεντρωνόμαστε, οπότε να ενώνουμε το πνεύμα μας με το σώμα μας και κατ' επέκταση να μπορούμε να έχουμε έλεγχο και ακρίβεια στο αποτέλεσμα της κίνησής μας, που είναι αυτό που θέλουμε. Επίσης, τι άλλο κάνει η αναπνοή. Η αναπνοή βοηθάει πολύ στο να έχουμε καλή διάθεση. Γιατί κατά τη διάρκεια της αναπνοής αυτής, σε ένα μάθημα πιλάτες, εκρίνονται στον εγκέφαλό μας ενδορφίνες και σερωτονίνες. Οι κατά κόσμον ορμόνες της ευτυχίας. Ναι. Οπότε έτσι φεύγουμε από το μάθημα με πολύ καλή διάθεση, με ευεξία και κάπως έτσι σε πολλά εισαγωγικά αυτό γίνεται θυστικό και θέλουμε να ξαναζήσουμε την εμπειρία του πιλάτες. Μίλησες και για πνευματικά και για το πνεύμα. Σε τι μας βοηθάει, εκτός από τα ωφέλη που μας δίνει στο σώμα μας, στο πνεύμα μας πώς μας βοηθάει, τα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να έχουμε. Είναι πάνω κάτω αυτό που είπα, ότι μέσα από την αναπνοή αυτή μπορούμε να έχουμε καλύτερη επαφή με το σώμα μας, mm-hmm. Μπορούμε να αισθανθούμε καλύτερα, πέραν των αποτελεσμάτων που βλέπουμε στο σώμα μας, γιατί είναι ένα μέσο εκγύμνασης το πιλάτες, μπορούμε να έχουμε καλύτερη επαφή εσωτερική με το σώμα μας κατά τη διάρκεια που γυμναζόμαστε, οπότε να ξεφύγουμε από τα προβλήματα της καθημερινότητας, από το τι μπορεί να μας απασχολεί σε καθημερινή βάση που φυσικά όλοι έχουμε. Σίγουρα. Ναι. Στην απώλεια βάρους τώρα, μας βοηθάει. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι ο πρωταρχικός σκοπός του πιλάτες, mm-hmm. να χάσουμε βάρος. Παρόλα αυτά, σίγουρα συμμετέχει στην απώλεια βάρους, γιατί και αυτό είναι ένα μέσο γυμναστικής. Βέβαια, όπως και να έχει, σίγουρα για να χάσουμε βάρος πρέπει να συνδυάσουμε γυμναστική με διατροφή. Μόνο με τη γυμναστική αυτή καθεαυτή δεν έχουμε απώλεια βάρους. Πρέπει να εντάξουμε σε εβδομαδιαία προπόνηση και αερόβια κομμάτια, όπως μπορεί να είναι το γρηγορό περπάτημα, το τρέξιμο, το κολύμπι ή το ποδήλατο, και σε συνδυασμό με το πιλάτες έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Σε ποιους απευθύνεται τώρα, μπορούν όλες οι ηλικιακές ομάδες να κάνουν πιλάτες? Ναι, μπορούν σχεδόν όλες οι ηλικιακές ομάδες να κάνουν πιλάτες.
από, φυσικά από μία ηλικία και μετά που μπορούμε να έχουμε αυτοσυγκέντρωση κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οπότε δεν απευθυνόμαστε σε πάρα πολύ νεαρές ηλικίες, αλλά από την εφηβεία και μετά πιστεύω ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αυτοσυγκεντρωθεί. Οπότε μπορούμε να απευθυνθούμε σε νεαρές ηλικίες, μπορούμε να απευθυνθούμε σε αθλητές, γιατί πλέον και σε αθλητές παγκόσμιου βεληνικούς έχει ενταχθεί στην εβδομαδιαία προπόνησή τους στο πιλάτες. Ναι. Μπορούμε να απευθυνθούμε σε έναν ασκούμενο ο οποίος αποφάσισε σήμερα να γυμναστεί. Οπότε μπορεί στο αρχάριο επίπεδο να ενταχθεί πάρα πολύ ωραία και να αρχίσει να βλέπει το σώμα του να μεταμορφώνεται. Οπότε να μπει στη διαδικασία του FZIN, της γυμναστικής, και να αρχίσει να νιώθει καλύτερα με το σώμα του. Μπορούμε να απευθυνθούμε σε μεγάλες ηλικίες ανθρώπων, οι οποίοι ας πούμε μας έχουν μια προϋπόθεση να περπατούν. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Γιατί αυξάνεται η οστική τους πυκνότητα, έχει καλύτερη κυκλοφορία στο αίμα. Και όλο αυτό τους βοηθάει στο να έχουν μια καλύτερη καθημερινότητα, μια καλύτερη ζωή. Και επίσης μπορούμε να απευθυνθούμε και σαν μετατραυματικά. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει τραυματιστεί, έχει περάσει τη διαδικασία του γιατρού ή του φυσικοθεραπευτή του, μπορεί να μπει στη διαδικασία ενός transition, μιας μετάβασης ομαλής από τον τραυματισμό γιατί στην δεν πλήρη... Είναι και δεν έχει και τόση επιβάρυνση, σωστά. Ακριβώς. Στην πλήρη λειτουργικότητα του σώματός του, γιατί επειδή το πιλάτες ασχολείται με όλο το σώμα, δεν έχουμε τραυματισμούς, όπως είπες μόλις. Ποια είναι τώρα η ενδεδειγμένη συχνότητα που πρέπει να κάνουμε πιλάτες? Συνήθως επιλέγουμε να κάνουμε περίπου 3 φορές την εβδομάδα, εντάσσοντας ταυτόχρονα και κάποιο αερόβιο κομμάτι. Δηλαδή, 3 φορές την εβδομάδα αν κάνουμε πιλάτες και 1 με 2 ένα αερόβιο κομμάτι, νομίζω ότι είμαστε πλήρως καλυμμένοι, δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Και μία έγκυος. Μία έγκυος, μπορεί να κάνει πιλάτες. Μία έγκυος είναι πάρα πολύ καλό να κάνει πιλάτες, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού της και εφόσον έχει μία ομαλή εγκυμοσύνη. Βοηθάει πάρα πολύ τις έγκυους στο πιλάτες, τις βοηθάει στη σωστή στάση του σώματός τους, γιατί έχοντας μία κοιλιά η οποία συνεχώς μεγαλώνει, έχουμε την τάση να, έχουμε, να είμαστε κυφωτικοί. Οπότε δυναμώνοντας τους μυς της ράχης, της πλάτης, ψηλώνουμε. Μακραίνουμε, οπότε μπορούμε και είμαστε πιο λειτουργικές όταν είμαστε στη φάση της εγκυμοσύνης. Νιώθουμε καλύτερα, νιώθουμε παραγωγικές. Και εκτός αυτού, μέσω της αναπνοής έχουμε και τόνωση ψυχική. Πολύ σωστά και πολύ σημαντικό επίσης. Βέβαια. Πολλοί τώρα συγχαίουν λίγο τη γιόγκα με το πιλάτες και τα ταυτίζουν. Αλλά εδώ μιλάμε για 2 διαφορετικά πράγματα, σωστά? Ναι, μιλάμε για 2 διαφορετικές προσεγγίσεις, θα έλεγα, στο κομμάτι της γυμναστικής. Έχουν κοινά σημεία, γιατί το πιλάτες είναι πολύ πολύ νεότερο σε σχέση με τη γιόγκα, οπότε έχει πάρει στοιχεία από εκεί. Θα μπορούσα να αναφέρω παραδείγματα λίγο για να το καταλάβουμε. Ναι. Ένα παράδειγμα έχει να κάνει με τους κοιλιακούς, με τον κορμό μας. Φυσικά και η γιόγκα, όπως και κάθε μέσο γύμνασης, βοηθάει στην ενδυνάμωση των κοιλιακών, αλλά σαν το πιλάτες δεν θα βρούμε. Δηλαδή, όποιος θέλει να έχει επίπεδη κοιλιά, ακόμη και γραμμωμένη κοιλιά για όποιον τον ενδιαφέρει εμφάνιση, το πιλάτες είναι μονόδρομος. Ένα άλλο παράδειγμα που θα μπορούσαμε να δώσουμε είναι αυτό με το πνεύμα που είπαμε πριν από λίγο. Η γιόγκα είναι πρωτοπόρος στο πνεύμα, στη σύνδεση του πνεύματος με το σώμα. Έτσι κι αλλιώς κρατάει από τον Ινδουισμό όλη αυτή η ιστορία με τη γιόγκα, οπότε είναι πολλά χρόνια πριν. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως είπαμε, και το πιλάτες προσπαθεί να συνδέσει και καταφέρνει να μας φέρει σε μια κατάσταση βγαίνοντας από τα προβλήματα της καθημερινότητας την ώρα που κάνουμε την άσκηση αυτή. Οπότε έχει μια σχέση, αλλά ταυτόχρονα είναι και διαφορετικά. Ένα άλλο κομμάτι που θα μπορούσαμε να αναφερθούμε είναι η ευληγησία. Το πιλάτες προσπαθεί, καταφέρνει μέσα από την άσκηση, ταυτόχρονα να δυναμώνει αλλά και να μακραίνει τους μυς, να τους διατείνει, να τους κάνει πιο ευλίγιστους. Όπως και η γιόγκα, αλλά με διαφορετικό τρόπο, ασχολείται πάρα πολύ με την ευληγησία. Ένα τελευταίο κομμάτι που θα μπορούσαμε να πούμε είναι το κομμάτι των τραυματισμών των μυοσκελετικών, όπου ας πούμε αν έχουμε ένα πρόβλημα στη μέση, θα ήταν καλύτερο να επιλέξουμε το πιλάτες, γιατί είναι αυτό που ολικά αντιμετωπίζει το σώμα, οπότε θα μπορέσει να προστατέψει, να δυναμώσει και να θωρακίσει τη σπονδυλική στήλη, τον πυρήνα μας, το powerhouse, τον κορμό μας. Ενώ η γιόγκα, επειδή έχει αρκετές διατάσεις, αρκετή ελαστικότητα στις ασκήσεις της. Ναι, η γιόγκα είναι δύσκολο για κάποιον που έχει περάσει από τραυματισμό. Ναι, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Δυσκολεύει, μπορεί να επιτείνει λίγο το πρόβλημα. Ενώ με το πιλάτες το θωρακίζουμε και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι γυμναστική θέλουμε μετά. Πολύ σωστά. Αν υπερβάλλουμε, μπορούμε να εξαντλήσουμε τον οργανισμό μας και έτσι να έρθουν και κάποιοι τραυματισμοί? Με το πιλάτες. Με το πιλάτες, όχι. Δεν μπορούμε να τραυματιστούμε με το πιλάτες. Άρα μπορούμε να κάνουμε κάθε μέρα. Θεωρητικά μπορούμε να κάνουμε κάθε μέρα. Παρ' όλα αυτά, καλό είναι να αφήνουμε 1 με 2 μέρες την εβδομάδα, ώστε το σώμα να ξεκουράζεται.
Για πολλούς λόγους και για ψυχικούς, όχι μόνο για σωματικούς. Αλλά το πιλάτες σαν άσκηση σίγουρα δεν μπορεί να μας τραυματίσει. Ευρυδίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο σεφ Βασίλης Πόρος ετοιμάζει ρώσικη σαλάτα με πατζάρια και καπνιστό σκουμπρί. Είναι μια καλοκαιρινή, πολύ δροσερή συνταγή και κάνει καλό στην υγεία μας, αφού είναι πλούσια σε ωμέγα 3 και αντιοξειδωτικά. Γεια σας, είμαι ο Βασίλης Πόρος και θα δούμε μια πολύ εύκολη, υγιεινή και ιδιαίτερη παραλλαγή της αγαπημένης μας ρώσικης σαλάτας. Ο πρωταγωνιστής, εκτός φυσικά από την μπατάτα, τη βραστή και το καρότο που υπάρχει ούτως ή άλλως, θα είναι το καπνιστό σκουμπρί, ένα πολύ ιδιαίτερο υλικό, πλούσιο σε ωμέγα 3 λιπαρά, τα οποία κάνουν πολύ καλό στη διατροφή μας. Και το βασικό κομμάτι είναι ότι θα αποφύγουμε τη συμβατική μαγιονέζα με τους κρόκους αυγού και θα χρησιμοποιήσουμε μία μαγιονέζα vegan η οποία βασίζεται σε γαλάκτωμα σόγιας. Δεν θα χάσουμε καθόλου σε λιπαρότητα, σε αυτή την πλούσια γεύση που χαρακτηρίζεται η ρώσικη σαλάτα. Θα έχουμε όλα τα υλικά που έχει μια ρώσικη σαλάτα με τις παραλλαγές μας και δεν θα χάσουμε καθόλου σε γεύση χρησιμοποιώντας αυτή τη μαγιονέζα. Είναι πολύ γρήγορη, πολύ εύκολη. Πάμε να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε. Ψιλοκόβω την πατάτα, την οποία απλά την έχω βράσει ολόκληρη. Κόβω σε μικρά κυβάκια την πατάτα, την οποία την έχω βράσει σε αλατισμένο νερό. Τα βάζουμε σε ένα μπόλο που ουσιαστικά θα γίνει όλη η δουλειά. Καρότο. Ίδια λογική, το έχω βράσει για περίπου 8 λεπτά. Μέσα στον μπολ μαζί με την πατάτα. Συνεχίζω, τώρα θα πάω στο πατζάρι, θα βάλω ένα γάντι γιατί το πατζάρι είναι στον ατμό και μπορείτε να τα βρείτε έτοιμα, κάποιος έχει κάνει όλη τη δύσκολη δουλειά για σας, τα έχει καθαρίσει και τα έχει ψήσει στον ατμό, που έχουν έτσι καταφέρει να διατηρήσουν όλα τα θρεπτικά συστατικά τους μέσα. Αλλά θα βάλω ένα γάντι γιατί η χρωστιά από το πατζάρι μπαίνει στο δέρμα και μένει πάρα πολύ καιρό. Λίγα μυρωδικά, ο άνηθος δουλεύει πάρα πολύ καλά. Το ίδιο και λίγο ψήλο κομμένο μαϊντανό. Κάθε φορά, όπως λέμε στα μυρωδικά, τα κόβουμε μία φορά με όσο πιο αιχμηρό μαχαίρι γίνεται. Δεν θέλουμε να μαυρίσουν, ούτε να χάσουν περιττά υγρά. Και έχει έρθει η ώρα για τη μαγιονέζα vegan ή μαγιονέζα σόγιας, η οποία φαίνεται κιόλας ότι και σε υφή και σε γεύση θα έλεγα είναι σχεδόν ίδια, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα με μια συμβατική μαγιονέζα. Οπότε την προσθέτουμε μέσα στα ψιλοκομμένα υλικά και αρχίζουμε σιγά σιγά να ανακατεύουμε. Το πατζάρι θα μας βοηθήσει και αυτή η ρώσικη θα πάρει ένα πολύ ωραίο, θα πω φούξια χρώμα αν θέλω να το πετύχω σωστά, γιατί όλα τα λέω ροζ και δεν είναι. Σε αυτό το στάδιο πάντα δοκιμάζουμε για να δούμε αν θα χρειαστεί έξτρα αλάτι, πιπέρι, αλλά κυρίως γιατί όταν κάνουμε κάτι κρύο όπως μια τέτοια σαλάτα, η οξύτητα είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ. Και τι εννοώ η οξύτητα? Το αν θα βάλουμε λίγο χυμό λεμόνι, λίγο ξύδι, ένα αρωματικό μιλόξιδο, κάνει όλη τη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα, γιατί ξυπνάει τις γεύσεις. Οπότε, ό,τι κρύο μαγειρεύουμε, η οξύτητα στο τέλος είναι πάρα πολύ σημαντική. Άρα, δοκιμάζουμε σε αυτό το στάδιο. Θα προσθέσω λίγο αλάτι, γιατί τα λαχανικά είχαν το αλάτι, όπως είπαμε όταν τα βράσαμε. Λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και για αυτή την οξύτητα παίρνω ένα lime, το πατάω λίγο. Θα χρησιμοποιήσω περίπου το χυμό από το μισό του μισού, φανταστείτε. Είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε. Να καταλαβαίνουμε όλα τα κομμάτια από τα λαχανικά
ξεχωριστά και τα μυρωδικά να είναι τραγανά και να βγάζουν έξτρα γεύση. Παίρνουμε ένα πιάτο. Τώρα, αν θέλουμε να είμαστε λίγο πιο δημιουργικοί, θα έλεγα βάζουμε ένα τσέρκι στη μέση. Αν δεν έχουμε, δεν πειράζει καθόλου, το βάζουμε σε ένα μπολάκι και το τουμπάρουμε για να δώσουμε έτσι ένα ωραίο σχήμα. Μοιράζω ομοιόμορφα τη σαλάτα στο κέντρο. Πατάμε λιγάκι για να βγει το σχήμα. Και εδώ, ακριβώς αυτό το σημείο, θα πάρουμε τον πρωταγωνιστή ουσιαστικά της συνταγής. Η ρώσικη θα έχει ζαμπόν. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε ένα φιλέτο από καπνιστό σκουμπρί, που όπως είπαμε είναι εξαιρετικά θρεπτικό. Και θα το σπάσουμε λίγο με το χέρι μας, για να είναι εύκολο να μοιραστεί όπως θα τρώμε τη σαλάτα. Θα τελειώσουμε με λίγο ελαιόλαδο. Παίρνουμε ένα lime και προσθέτουμε ελάχιστο ξύσμα από πάνω. Πολύ γρήγορα και εύκολα, μία διαφορετική ρώσικη σαλάτα, χωρίς καθόλου μαγιονέζα ή ζαμπόν, με λαχανικά που έχουμε ψιλοκόψει και βράσει εμείς, πρωταγωνιστή το καπνιστό σκουμπρί, πλούσιο σε ωμέγα 3 λιπαρά, πολύ θρεπτικό και αντί για κανονική μαγιονέζα έχουμε χρησιμοποιήσει vegan μαγιονέζα από γαλάκτωμα σόγιας. Έχουμε όλη τη γεύση, πολύ πιο θρεπτικό αποτέλεσμα. Καλή σας όρεξη! Μοντέλο, παρουσιάστρια, επιχειρηματίας, σχεδιάστρια μόδας, τηλεοπτική παραγωγός, τραγουδίστρια, ηθοποιός και συγγραφέας. Η Heidi Klum ήταν το πρώτο μοντέλο από τη Γερμανία που εμφανίστηκε σε σοου της Victoria's Secret, ενώ την επιτυχημένη της καριέρα στο modeling διαδέχτηκαν οι συμμετοχές της σε reality shows, όπου έκλεψε τις εντυπώσεις ως κριτής και παρουσιάστρια. Έχει αποκτήσει 4 παιδιά και τον περασμένο Φεβρουάριο παντρεύτηκε σε μυστικό γάμο τον κατά 16 νεότερό της μουσικό Tom Collins. Στην ηλικία των 46 ετών, η Heidi Klum συνεχίζει να κόβει την ανάσα με την εμφάνισή της. Η Ελιάνα Κοφού είναι μαζί μας για να μας αποκαλύψει με ποιο τρόπο τα καταφέρνει. Καλησπέρα, Ελιάνα. Καλησπέρα, Ζωή. Η Heidi Klum από τα τέλη της δεκαετίας του 90 που έγινε διάσημη μέχρι σήμερα, έχει αλλάξει ελάχιστα. Καθόλου, θα έλεγα. Τι κάνει για το μακιγιάς και την περιποίησή της? Τις ημέρες που δεν έχει γύρισμα ή κάποια φωτογράφηση, φροντίζει να περιορίσει το μακιγιάζ της, αφού το δέρμα της επιβαρύνεται πάρα πολύ. Έτσι, περιορίζεται σε foundation, λίγο κρεμώδες ρούζ στα μήλα της, concealer, μολύβι φρυδιών και μάσκαρα. Τώρα, όσον αφορά στην περιποίηση του δέρματός της, η Heidi Klum πιστεύει ότι όσο πιο απλή είναι, τόσο καλύτερα. Μάλιστα, έχει πει ότι χρησιμοποιεί για το πλύσιμο του προσώπου της σαμπουάν για μωρά. Γιατί θεωρεί ότι αφού είναι καλό για τα μωρά και ασφαλές, είναι καλό και για εκείνη. Στη συνέχεια εφαρμόζει μία λεπτόρευστη ενυδατική κρέμα, καθώς με τις πιο πλούσιες συνθέσεις έχει παρατηρήσει ότι βγάζει σπυράκια. Τώρα, κάτι το οποίο έχει πει ότι έχει μετανιώσει στο παρελθόν, από το παρελθόν, είναι ότι έκανε πάρα πολλές ώρες ηλιοθεραπεία, ναι, με αποτέλεσμα να βγάζει πανάδες. Επομένως, πλέον έχει καταλάβει το πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή αντιλιακής κρέμας και χωρίς αυτή, έτσι, και χωρίς αυτή δεν βγαίνει ποτέ στον ήλιο. Και τώρα για τη διατροφή της. Έχω να σου πω ότι κάθε φορά που τη βλέπω στην καθημερινότητά της σε φωτογραφίες που έχουν βγάλει παπαράτσι, τη βλέπω συνέχεια με ένα φυσικό χυμό. Συνήθως είναι αυτό το green smoothie που λένε, ο πράσινος χυμός. Ακριβώς, έχεις δει πολύ σωστά. Η Heidi Klum ξεκινάει κάθε ημέρα της με ένα πράσινο σμούθι, ώστε να πάρει θρεπτικά συστατικά αλλά και ενέργεια και έτσι να ξεκινήσει την ημέρα της. Ακολουθεί τη δίαιτα 80-20. Είναι μια δίαιτα που την αγαπούν οι celebrities. Την έχουμε πει και εδώ. Έτσι, είναι η δίαιτα κατά την οποία το 80% του χρόνου τρέφεται υγιεινά και προσέχει τον αριθμό των θερμίδων που προσλαμβάνει και το 20% του χρόνου τρώει ό,τι θέλει, χωρίς υπερβολές βέβαια. Και είναι έτσι μια έξυπνη δίαιτα, γιατί και προσέχει τη σιλουέτα της με αυτόν τον τρόπο και δεν στερείται τις αγαπημένες της λιχουδιές. Δεν τη στερείται, αλλά κάνει και κάθε μέρα γυμναστική, να φανταστώ, έτσι. Κάνει κάθε μέρα, πράγματι.
Και μάλιστα έχει πει ότι έχει δύο πολύ έξυπνα tips για να κρατιέται σε φόρμα. Το πρώτο είναι ότι γυμνάζεται με παρέα. Έτσι παρακινείται να σηκωθεί από τον καναπέ της και κάνει και πιο διασκεδαστικές τις προπονήσεις της. Mm-hmm. Το άλλο tip είναι ότι δεν ξεκινάει το τρέξιμο αν πρώτα δεν έχει θέσει ένα στόχο. Με αυτόν τον τρόπο πεισμώνει και λέει στον εαυτό της ότι θα τα καταφέρει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελιάνα. Εγώ ευχαριστώ, Ζωή. Παρακολουθήσατε την εκπομπή του Βίτα, του πιο πετυχημένου περιοδικού για την υγεία και την ευζοία στην Ελλάδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Και μέχρι τότε, μην ξεχνάτε να ζείτε τη ζωή στα καλύτερά της. Καλό σας βράδυ!